Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Βάζουμε το μισό γάλα να βράσει μαζί με τη ζάχαρη. Στο υπόλοιπο διαλύουμε τα αυγά. Και ενσωματώνουμε τον ζεστέ. Όταν το γάλα πάρει θερμοκρασία ενώνουμε τα δύο μείγματα. Και ανακατεύουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι που να γίνουν κρέμα. Όταν είναι έτοιμοι κατεβάζουμε από τη φωτιά και αρωματίζουμε με βανίλιες. Χτυπάμε τα ασπράδια να γίνουν μαρέγκα. Προσθέτουμε τη ζάχαρη και συνεχίζουμε το χτύπημα. Ενσωματώνουμε με απαλές κινήσεις τους κρόκους. Βάζουμε το γιαούρτι. Το μπέικιν και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε το σιμιγδάλι, τις βανίλιες και συνεχίζουμε το ανακάτεμα και ενσωματώνουμε το σπορέλαιο. Τοποθετούμε τρία φύλλα μαζί και αλείφουμε με σπορέλαιο. Καλύπτουμε με ένα φύλλο και το λαδώνουμε. Απλώνουμε από το μείγμα με τα αυγά. Για να βλέπετε όλες τις συνταγές, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Βάζουμε ακόμα ένα φύλλο και λαδώνουμε. Στο μισό φύλλο απλώνουμε κρύα κρέμα. Τοποθετούμε κεράσια που έχουμε αφαιρέσει το κουκούτσι. Τυλίγουμε σε ρολό. Με τα υλικά που σας δώσαμε μπορείτε να κάνετε τρία ρολά. Τα τοποθετούμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί, τα αλείφουμε με το μείγμα αυγού και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσουν. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!